Σας ευχαριστούμε που είστε μαζί μας στο Euronews σήμερα. Ας μιλήσουμε για αυτή τη μεγάλη διαδήλωση στην Τυφλίδα κατά της Ρωσίας. Γνωρίζετε για την θυμωμένη διαδηλωτές? Νομίζω ότι η αντίδραση των πολιτών είναι φυσιολογική, αλλά δεν νομίζω ότι πρέπει να συνεχίσουμε σε αυτή την κατεύθυνση. Αυτό που χρειάζεται η χώρα περισσότερο από οτιδήποτε άλλο είναι ηρεμία και εσωτερική σταθερότητα, γιατί αυτή είναι η πραγματική μας δύναμη. Υπάρχει ένα πολιτικό πρόβλημα με τη Ρωσία και όλοι ελπίζουν ότι θα λυθεί μια μέρα. Αλλά στο μεταξύ η Γεωργία αναπτύσσεται, έχει το δικό της μονοπάτι προς την Ευρωπαϊκή Ένωση και αυτό είναι το πιο σημαντικό. Έχετε κατηγορήσει τη Μόσχα για την ένταση, υπονοώντας ότι υπάρχει ξένος δάχτυλος ο οποίος έχει ανακατέψει τα πράγματα. Μπορείτε να μας το εξηγήσετε αυτό? Νομίζω ότι σε αυτή τη χώρα, όπως και σε άλλες πολλές χώρες, γίνονται προσπάθειες αποσταθεροποίησης και αυτό είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να μας κάνει πολύ προσεκτικούς. Είναι πολύ εύκολο σε μια χώρα όπως αυτή να παίξει κανείς με τα συναισθήματα των πολιτών και να ξυπνήσει τέτοια αισθήματα. Με δεδομένη την ένταση με τη Μόσχα, πώς βλέπετε τη σχέση της Γεωργίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση? Αυτό είναι το μονοπάτι μας. Έχουμε μια προοπτική και ένα μονοπάτι και αυτό είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι εντάσεις με τη Μόσχα υπάρχουν, αλλά δεν έχουν εμποδίσει, για παράδειγμα, 1,5 εκατομμύρια τουρίστες να έρθουν σε αυτή τη χώρα χωρίς να συμβεί κάτι μεταξύ πολιτών και τουριστών. Ποια είναι η απάντησή σας λοιπόν στον Βλαντιμίρ Πούτιν που έκοψε τις πτήσεις προς τη Γεωργία? Η απάντηση είναι ότι οι τουρίστες πρέπει να συνεχίσουν να έρχονται γιατί αγαπούν τη Γεωργία και οι πολιτικοί και οι ηγέτες θα πρέπει να λύσουν τα προβλήματα που βρίσκονται πίσω από αυτά τα οποία συνέβησαν. Η επίλυση των προβλημάτων συνεπάγεται ότι θα ενοποιηθούν τα εδάφη της Γεωργίας. Αλλά αυτό δεν πρέπει να επηρεάσει τους τουρίστες, τους πολίτες, δεν πρέπει να επηρεάσει την ειρηνική κατάσταση που έχει επικρατήσει στη Γεωργία. Επομένως, λοιπόν, ποια βλέπετε να είναι τα επόμενα βήματα? Πρέπει να γίνει αποκλιμάκωση, γιατί κανείς δεν χρειάζεται, ούτε η Γεωργία ούτε η Ευρωπαϊκή Ένωση, ένα άλλο σημείο ένταση στην περιοχή, στην ευρύτερη περιοχή. Γι' αυτό σίγουρα η Γεωργία δεν θα επιδιώξει κάτι τέτοιο. Θα συνεχίσουμε αυτό που κάνουμε, δηλαδή να απαντούμε με ειρηνικά μέσα σε όλες τις προσπάθειες για να δημιουργηθεί ένταση. Thank you so much for talking to us today. Thank you very much.